Στο πλατό του απευθεία, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Για ακόμα περισσότερο τους ορίζοντες και τις δράσεις του. Σχολή κινηματογράφου. Μεταξύ των άλλων. Δηλαδή, συνεργασία με το φεστιβάλ δράμα. Σχολή κινηματογράφου δεν έχουμε. Τώρα θα δούμε. Επιτέλους. Ναι. Για πείτε μας τώρα. Επιτέλους. Γιατί είναι ένα ζητούμενο επί χρόνια συζητιέται. Το ξέρετε καλά. Υπήρχε μια ιδιωτική σχολή και υπάρχει ακόμα. Και να μακροημερεύσει, ευχόμαστε. Άλλο αυτό. Η οποία όμως εκ των πραγμάτων είχε πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Μιλάμε για κρατική τώρα, έτσι. Μιλάμε για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο έρχεται σε μια συνεργασία με το Δήμο Δράμας και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Και το Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Το Πανεπιστήμιο της Μόσχας είναι άλλη υπόθεση, είναι μια συνεργασία. Κάτσε να πάμε για αυτό τώρα, γιατί εμένα μου λέει. Λοιπόν, είναι μια συνεργασία. Δράμα και έδρα δράμα. Θα μπορεί να λειτουργεί όπως το ΕΑΠ. Θα σας απαντήσω. Ναι. Ή θα πει, πρέπει να πάει εκεί ο αυτός. Πρέπει να πάει οπωσδήποτε εκεί. Άρα γιατί λοιπόν μιλάμε με έδρα τη δράμα. Γιατί και όλα τα στούντιο θα γίνεται ακόμα και post-production εκεί. Και παραγωγή και δημιουργία ταινίας εκεί. Δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα και γύρισμα σε κλειστό χώρο. Α, για μισό λεπτό. Είναι δηλαδή, γιατί ως τώρα ξέρουμε το ΕΑΠ ως ένα πανεπιστήμιο το οποίο παρακολουθείς λίγο εξ αποστάσεως. Πηγαίνεις σε κάποιες συναντήσεις, βεβαίως, οι οποίες είσαι υποχρεωμένος να πηγαίνεις. Ναι, αυτό έχει. Αν θες να περάσεις τα μαθήματα. Ναι. Έχει παραπάνω παρακολουθήσεις, δηλαδή πρέπει να είσαι ουσιαστικά στη δράμα για να μπορείς να κάνεις και τη δουλειά. Και να. Αλλιώς τι κινηματογράφος. Είναι εργαστήριο αυτό, ρε παιδί μου. Αλλιώς το σπουδάζεις μόνο θεωρητικά. Για να γίνεις κινηματογραφιστής, για να γίνεις μοντέρ, για να γίνεις. Το τεχνικό κομμάτι. Έχετε και άλλα τμήματα που λειτουργούν. Κοιτάξτε, κοντά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία κάποιος πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά εργαστήρια που βρίσκονται στην Πάτρα. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση τώρα, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Μια καλή συνεργασία. Η συζήτηση και από αυτό, πώς το μετρήσατε. Κοιτάξτε, είναι μια καλή συνεργασία που έχουμε καταρχήν που είχαμε ήδη με το φεστιβάλ και με τον Δήμο. Δεύτερον, την ανάγκη που συνομολογούμε όλοι, όλοι οι Έλληνες. Τρίτον, το γεγονός ότι η ψηφιακή εικόνα εξελίσσεται με τέτοιο ρυθμό που. Εάν δεν έχεις δυνατότητες να το υποστηρίξεις, σημαίνει ότι θα χάσεις ως προς την δυνατότητα δημιουργίας και αισθητικής και πολιτισμού και χιλιάδιο. Εχθές ήμουνα μέχρι χθες το βράδυ, ήμουνα στο Μόναχο σε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ που γίνεται. Επισκέφτηκα την Ακαδημία του Κινηματογράφου του Μονάχου. Πήρα μια εικόνα, μιλάμε για άλλη κατάσταση, αλλά που πάντως σε ποιότητα και σε προδιαγραφές εμείς θα θέλαμε να μοιάσουμε, δηλαδή το ξαναλέω. Ξέρετε, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το πρόγραμμα θα έχει και ξενόγλωσσες σπουδές, άρα δεν απευθύνεται μόνο στο ελληνικό κοινό, απευθύνεται και στο εξωτερικό. Για πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς το ΕΑΠ θα απευθυνθεί. Μισό λεπτό, πριν πάμε, θα απευθύνεται σε ξενόγλωσσες, θα απευθύνεται και σε Έλληνες. Επικυρωμή είναι αυτό, έτσι. Το ΕΑΠ είναι αυτό. Το ΕΑΠ είναι η πληρωμή. Θα είναι το κόστος των μαθημάτων θα είναι ίδιο με αυτό το κόστος που πληρώνουμε τώρα οι φοιτητές εξ αποστάσεως, θα είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο. Το στόχος θα ήταν να είναι ο ίδιος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω. Βέβαια, δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει. Δεν είναι πανάκριβο το ΕΑΠ, να το πούμε έτσι. Είναι 500 ευρώ το μάθημα. Δεν είναι και φθηνό, αλλά είναι και ακριβώ. Εγώ είμαι φανατικό, ξέρετε, τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Οπότε. Ούτως ή άλλως, όταν κάτι έχει δίδακτρα, σημαίνει ότι είναι ακριβό για την τσέπη του κόσμου. Ωστόσο, ναι. Το ΕΑΠ είναι πολύ πιο χαμηλές οι δαπάνες που κάνει ένας φοιτητής από ότι. Από το να πας στο Χάρβαρντ, λέτε. Μπορεί να σας αναπτύξω πάρα πολύ. Μόνο. Όχι από το να πας στο Χάρβαρντ, από ότι να κάνεις μεταπτυχιακό σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Άλλο έσχος αυτό τώρα, με το συζητάμε. Ναι. Αυτό να το συζητήσουμε όπου το θέλει. Εδώ πέρα σου λέει, όχι, συγγνώμη, γιατί έχουν υπάρξει και υπουργοί παιδείας στο παρελθόν που πήγαινε να κάνει δεύτερο πτυχίο προπτυχιακό και σου λέγανε δεν δικαιούσε, λέει, βιβλία, γιατί στο πρώτο προπτυχιακό, στο δεύτερο λέει βγάλε φωτοτυπίαση, αγόρασε τα. Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με το ποιοι θα διδάξουν σε αυτή την σχολή. Κοιτάξτε, ήδη υπάρχει. Επιστρατεύσετε δηλαδή κάποια από τα γνωστά ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λάνθιμο το ζητήσατε. Το είπατε δηλαδή ότι είσαι ένα brand name φοβερό και σε θέλουμε να έρθει εδώ για την πατρίδα και για να πάρει. Δεν θα μπορέσουν να πάνε Έλληνες να πάρουν το Λάνθιμο. Θα πάνε όλοι ξένοι να τον. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή ενός εγχειρήματος. Θα πρέπει ήδη έχουμε μπει στη φάση του σχεδιασμού. Άρα συζητάμε με τους πάντες, συζητάμε με κινηματογραφιστές, συζητάμε με συναδέλφους από το εξωτερικό. Νομίζω ότι θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα θα διδάσει ο Α ή ο Β, μπορώ να σας πω.
Ναι, ξέρετε, επειδή απευθύνεστε, λέτε, και σε ένα ξένο κοινό, προφανώς θα βρείτε και ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό και θα απευθύνονται σε ανθρώπους από το εξωτερικό. Και ναι. Ξένους. Άρα πρέπει να βρείτε, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα, γιατί πρέπει να βρείτε, θα το πω τώρα πολύ χοντρά και άκομψα ίσως και λαϊκά, αλλά και ονόματα κράκτες, ώστε να πει κάποιος ότι ναι, θα έρθω στην Ελλάδα, σε ένα τμήμα το οποίο είναι καινούριο, δεν έχει παράδοση, άρα θα πάω σε ένα τμήμα που κρατάει 50 χρόνια και θα πάω στη Δράμα, το πάω κάνα στην ελληνική πρωτεύουσα, χωρίς καθόλου να υποτιμώ τη Δράμα σε καμία περίπτωση, άρα πρέπει κάτι να τον τραβήξει άμεσα. Θα σας πω, το όνομα δεν είναι μόνο το όνομα που τον τραβάει, είναι καταρχήν η ειδίκευση. Τι ειδίκευση θα έχει στο σχολείο. Έχω κάνει πολλές συζητήσεις, δεν μιλάω στον αέρα. Έχει να κάνει λοιπόν με τι επιλογές θα κάνεις εσύ στο επίπεδο του περιεχομένου. Δεύτερον, κοιτάξτε, η Δράμα μπορεί να είναι μακριά από την Αθήνα, αλλά είναι πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη από ότι είναι η Αθήνα. Καλά, εντάξει. Στα Βαλκάνια είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο κοντά. Κοιτάξτε, γιατί πολλοί μου το έχουν θέσει, μα γιατί στη Δράμα. Η Δράμα είναι πιο κοντά στο Βελιγράδι, πιο κοντά στο Βουκουρέστι, πιο κοντά σε όλες τις Βαλκανικές. Στόχο έχετε βάλει δηλαδή, έχετε πει την πρώτη χρονιά θέλουμε να φέρουμε 10, 50, 100 φοιτητές από το εξωτερικό, έχετε βάλει. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, επειδή έχω μια εικόνα του πώς διαμορφώνουν τέτοιες σπουδές στο εξωτερικό, δεν μιλάμε για μεγάλους αριθμούς, το καταλαβαίνετε και μόνος σας. Δηλαδή, το ρωτάω. Το αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχεις μια παραγωγή επιστημόνων, τεχνικών, δημιουργών οι οποίοι θα είναι 500 ευρώ. Ναι, αλλά δεν μπορείς να έχεις και 10 καθηγητές για 5 φοιτητές, γι' αυτό το ρωτάω. Πόσο θα είναι υψηλό. Ποιο είναι το δυναμικό. Το δυναμικό και πόσο φοιτητές θα μπορεί να έχει. Αυτό. Να ξεκινήσουμε από εκεί, από τη βάση. Ναι, δεν έχουμε μπει σε τέτοια ζητήματα. Εγώ σας θέτω γενικές αρχές. Γενικές αρχές. Σας λέω λοιπόν ότι σε όλες τις σχολές, τις αντίστοιχες, σε όλες τις ακαδημίες κινηματογράφου, ο αριθμός των φοιτητών είναι με πολύ αυστηρά κριτήρια και μιλάμε για μικρό αριθμό φοιτητών. Για πότε μιλάμε αυτό να πάρει. Εμείς θα θέλαμε να λειτουργήσει σε 2 χρόνια σε μια εξαιρετική καπναποθήκη η οποία έχει πάρει την οδό της ανακατασκευής, μια τρομερή καπναποθήκη. Κάποια στιγμή ασχοληθείτε με το θέμα, είναι εντυπωσιακό το έργο. Να. Είναι μια καπναποθήκη μέσα στην πόλη της Δράμας, έργο των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, η οποία ανακατασκευάζεται με συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να φιλοξενήσει και το φεστιβάλ και τις σπουδές κινηματογράφου. Ερώτηση. Διαβάζουμε εδώ στα σχολάκια για μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Αυτό είναι και ένα παράσημο, φαντάζομαι, για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Αυτό, ναι. Κοιτάξτε, ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό, όπως είναι το ΕΑΠ, δεν μπορεί παρά να έχει ως συγκριτικό πλεονέκτημα τις ξενόγλωσσες σπουδές. Αυτό είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας που κάνουν οι κυβερνήσεις. Θέλω να πω, ήρθε ο Πούτιν τις προάλλες στην Αθήνα, υπέγραψαν κάτι. Δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό. Είναι πέραν αυτών. Είναι μια πρωτοβουλία ενός αγαπητού συναδέλφου μέλους ΔΕΠ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο οποίος είναι διευθυντής στο πρόγραμμα της αγγλικής γλώσσας που έχουμε. Να. Ήρθε σε επαφή με το Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, το οποίο ενδιαφέρθηκε να μεταδώσει, να διαχύσει τις σπουδές του ΕΑΠ, στην αγγλική γλώσσα, μέσα στην ρωσική αγορά, κοινότητα, κοινωνία. Άρα λοιπόν συζητάμε για ένα πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας που θα προσφέρεται σε Ρώσους με τη μέθοδο της ανοιχτής και εξαποστάσεως. Καλά, η Ρωσία βέβαια έχει μια τεράστια παράδοση. Δεν έχει όμως ανοιχτό πανεπιστήμιο. Δεν έχει ανοιχτό πανεπιστήμιο. Και χαρτί από πού παίρνεις, χαρτί παίρνεις από το ΕΑΠ, το ρωτάω. Έτσι. Υπάρχει ταβάνι στον αριθμό των φοιτητών που θα έχουν τη δυνατότητα. Εμείς πιστεύουμε πως όχι. Δηλαδή, σε όποιον σπουδάσει στην αγγλικά κάποιο, δεν πρέπει να υπάρχει ταβάνι. Μάλιστα. Κύριε Καρδάση, εγώ έχω καλή να πω πάντως είναι δύσκολο το ΕΑΠ, έτσι να το έχετε υπόψη σας. Το είπα και στον κύριο Πρόεδρο. Θέλει διάβασμα. Όχι, το ξέρω. Θέλει εργασίες, θέλει προσοχή. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ένα τελευταίο, ότι οι Ρώσοι ενδιαφέρονται, όπως μας εξέφρασε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, για σπουδές στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό. Οπότε είμαστε στη φάση της προετοιμασίας ενός ολόκληρου project που θα αφορά πια και τη φιλοξενία Ρώσων εδώ, με σκοπό να συνδυάζουν γνώση και επίσκεψη σε αξιοθέατα σχετικά, ιστορικά και αρχαιολογικά. Ωραίο είναι αυτό, γιατί όταν αποκτάς μια επαφή με μια άλλη κουλτούρα και ανοιγόμαστε, είναι εξωστρέφει αυτό και είναι καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, να είστε καλά. Καλημέρα μας.